Δεν χρειάζονται συστάσεις μεταξύ μας. Είμαστε γνωστοί. Οι περισσότεροι εδώ με γνωρίζετε αρκετές δεκαετίες από τη συνδικαλιστική μου δράση μέσα στη Λάρκο από τους συνδυασμούς του Πασό κάποτε ή και του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα στην Λάρκο κλείσαμε τέσσερα χρόνια αγώνα για την υπεράσπιση και τη λειτουργία της επιχείρησης της εταιρείας. Να έχουμε μεροκάμα Με το QQA, δεν υπήρξε πρόβλημα κανένα. Δεν υπήρξε αγώνας που να μην ανταποκριθεί στο καλεσμά μας. Ανεξαρτήτως πολιτικής θέσεως των συνδικαλιστών που υπήρχαν διαχρονικά στο Σωματείο. Οι εξελίξεις και τα ιστορικά γεγονότα που εξελίχθηκαν στα τέσσερα χρόνια μας οδήγησαν να, θεωρήσω, να αναθεωρήσω αντιλήψεις που είχα για το ΚΚΕ ότι είναι δογματικό κόμμα, ότι οι αποφάσει παίρνονται από πάνω και δεν εμπιστεύονται ανθρώπου που δεν τι ελέγχει. Ήταν Δεκέμβριο του 19 που τα σωματείο τη Λάρκο έγινε το πρώτο συλλαλητήριο. Όχι με αυτό το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου το Υπάρχων, άλλο διοικητικό συμβούλιο, άλλο πρόεδρο. Πήγαμε σε όλα τα κόμματα τότε. Μα είπαν όλοι μα με τη μόνη διαφορά όμω, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο και ο Δημήτρη ο Κουτσούμπας, θυμάμαι τα λόγια του Γενικού Γραμματέα κατά λέξη, όπω τα λέω τώρα. Θα σα στηρίξουμε σε αυτόν τον αγώνα μέχρι το τέλο. Ό,τι ζητήσετε από το ΚΚΕ θα είναι δίπλα σα. Όλοι οι κομμουνιστέ τη Ελλάδος θα στηρίξουν τον αγώνα τη ΛΑΡΚΟ μέχρι τέλο. Δεν υπήρχε συγκέντρωση δεν υπήρχε που κάναμε συλλαλητήρια στην Αθήνα που να μην μας τα είχαν ετοιμάσει όλα. Δεν είναι υπερβολή και σε αυτό κυριολεκτικό ότι ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας και πολλά στελέχη του ΚΚΕ τη Λάρκο την έχουν κάνει δεύτερο σπίτι τους. Είναι αμέτρητα προβλήματα που σκάσανε τελευταία στιγμή που δεν ξέραμε τι να κάνουμε, καθίσαμε και τα συζητήσαμε ώρε ολόκληρε για να βρούμε κάποια λύση. Δεν είναι τυχαίο που είμαστε τέσσερα χρόνια κόμμα, ζωντανή συνεταιρεία. Θα μα είχαν τελειώσει μέσα στο πρώτο εξάμεινο. Εάν δεν υπήρχε το κουκούέ και η αλληλεγγύη των εργαζομένων όλη τη Ελλάδο. Αυτά που λέω είναι αλήθεια, είναι γεγονότα. Δεν υπήρχε συνάντηση σε Υπουργείο που πήγαινε το σωματείο και να μην είχαμε αλληλεγγύη από άλλα σωματεία εργαζομένων που ανήκουν στο ΠΑΜΕ. Μέσα σε αυτά τα τέσσερα χρόνια προσωπικά εγώ όσα δεν έχω ζήσει 30 χρόνια σαν συνδικαλιστής. Όταν ήμουν πρώτη φορά που βγήκα συνδικαλιστής ήμουν 27 χρονών. Τώρα είμαι 57. Υπό άλλες συνθήκες θα ήμουν τώρα σε σύνταξη. Ευτυχώς βγήκανε ευτυχώ. Που βγήκαν οι κυβερνήσει και υποτίθεται αριστερέ κυβερνήσει και το πρώτο που κάνανε αυξήσαν τα όρια συνταξιοδότηση. Αν είναι δυνατόν. 10.800 ένσημα έχουμε εμεί που έχουμε πιάσει δουλειά στη Λάρκο. Πόσα λεφτά πρέπει να πληρώσουμε ακόμα στο ΕΦΚΑ για να βγούμε στη σύνταξη. Και έρχονται τώρα και μα λένε προγράμματα κοινοφελή εργασία. Λες και είμαστε κατάδικοι. Δεν, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι κατάδικοι και όλοι να εργαστούν θέλουν. Ποιο το ψήφισε αυτά. Ποιο τα ψήφισε. Ο Υπουργό. Ο συντοπίτη μα. Ο κύριο Ταϊκούρα ψήφισε την ταφόπλακα τη Λάρκο. Και είναι διαχρονικά. Επειδή είμαι 30 χρόνια από διάφορο συνδικαλιστικό μετερίζει Είτε αυτό λέγεται Πάσκε, είτε αυτό λέγεται τε, Δάκε, είτε, είτε λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, και την ξέρω πάρα πολύ καλά την κατάσταση που επεκτεί. Ήτανε μέσα σε όλα. και τι εργολαβίε που διόριζε και τι προσλήψει που έκανε, που έκοψε τι τριετίε από του εργαζόμενου. <χω> Τα θυμάμαι και τρελαίνομαι. <χω> και, έρθ, και τώρα το πιο εξωφρενικό που δεν έγινε σε καμία επιχείρηση που πουλήθηκε στην Ελλάδα. Αυτό που έγινε με την Λάρκο δεν έγινε πουθενά. Όλοι όσοι απολυθήκαν και όσοι εργοστάσιο πουληθήκαν, οι εργαζόμενοι πήραν πόνου, πήραν κανονικά τι αποζημιώσει, πήραν τα πάντα εδώ σε εμά. Μα έκοψε τι αποζημιώσει το 50% από ό,τι δικαιούνται οι εργαζόμενοι. Μα απέλησε και τώρα μα έχει ομοιρία και περιμένουμε να πάει 31 ο μήνα να δούμε αν θα μα αρνεώσουν να έχουμε. Τι να έχουμε δηλαδή τρει μήνε ακόμα παράταση. Γιατί το σχέδιο απέτυχε τη ιδιωτικοποίηση, αν δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι απέτυχε ικτά. Είναι σκάνδαλο αυτό. Τα εκατομμύρια που διέθεσε η κυβέρνηση και λέει τώρα ότι κάθονται οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ και πληρώνονται, είναι μια δυσφήμιση όπως κάνεις, όπως κάνεις παντού σε όλους τους τομείς όποιοι μπαίνουν μπροστά και αγωνίζονται. Όπως πήγε και με τους αγρότες που πήγαν σε συναλλητήρια κάτι και λέει πήγαν οι εφοπλιστές που μεταδείς που έχουν τρακτέρ για 200 χιλιάρικα να κάνουν συναλλητήριο. Ε, κάτσε, πώς πρέπει να γίνει ρε φίλε, πρέπει να είναι ο αγρότης με το κασμά και με το τσαπί πράνα να ακόμα. Διαστευλώνουν τις κοινωνίες και προσπαθούν να φέρουν τον κόσμο ο ένας απέναντι στον άλλον. Είμαι περήφανος για την επιλογή συμπόρευση με το ΚΚΕ. Και όπως είπα και πριν, αυτό που είσα τώρα 30 χρόνια, είσαι συνδικαλιστής, τώρα το νιώθω. Καλό όλους συναδέλφους Λάρκο και όλους του συνδημότες του Δήμου Ολοκρών τώρα στις ευρωεκλογέ να ψηφίσουν ΚΚΕ για έναν και μόνο λόγο. Γιατί εκτός που το έχω δει εγώ προσωπικά πώς λειτουργεί και είχα άλλες ιδέες, είναι οι μόνοι που μπαίνουν μπροστά στον αγώνα. Και δεν είναι τυχαία η επίθεση που έγινε τώρα τελευταία στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από όλα τα κανάλια στο Κουκέ. Γιατί πλέον καταλάβανε ότι όλε του αγώνε που κινούν οι εργαζόμενοι πίσω στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο. Σύντροφε Δημήτρη και αγαπητά στελέχη του Κουκέ, οι εργαζόμενοι τη ΛΑΡΚΟ, σα νιώθουμε μέσα από τα βάθη τη φυχή μα, δικού μα ανθρώπου. Δεν σα βλέπουμε σαν μουσαφίριδε εμεί ότι ήρθατε εδώ να μα κάνετε μια προεκλογική ομιλία και όλα καλά και όλα ωραία. Σα έχουμε τέσσερα χρόνια. Στα πόδια μα συζητάμε και εύχομαι να ανέβει τι δυνάμει των ΚΚΕ στι ευρωεκλογέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.